βέβαια να κάνουμε και τις συστάσεις, παρότι εσείς δίνετε ένα κοινό αγώνα στο ΚΚΕ, όλοι μαζί, δεν έχει ιδιαίτερους ανταγωνισμούς. Αυτά που βλέπεις κυρίως στα υπόλοιπα κόμματα, έτσι, υπάρχουν και προσωπικές φιλοδοξίες. Να συστηθείτε λίγο στον κόσμο και φυσικά να μας συστήσετε λίγο και την ατζέντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για αυτές τις ευρωεκλογές. Εντάξει, μας γνωρίζει ο κόσμος, νομίζω, από τους αγώνες. Αυτοί που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιό μας είναι μάχημοι άνθρωποι. Όπως είπατε προηγούμενα και στο ρεπορτάζ, από το εργατικό και το λαϊκό κίνημα, από τους αγρότες, από τους επαγγελματίες, από τους ανθρώπους των γραμμάτων του πολιτισμού, από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο καθένας που συμμετέχει είναι ένας μαχητής στο χώρο του, είναι γνωστός από τους αγώνες του και για τα λαϊκά προβλήματα και φυσικά για τους αγώνες του κόμματος γενικότερα και για την ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ένωση του μεγάλου κεφαλαίου, μια ένωση των πολυεθνικών, μια ένωση που στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα των λαών, που εμείς από την αρχή αποκαλύψαμε και τον χαρακτήρα της και τους στόχους της και φυσικά σήμερα δικαιωνόμαστε για ό,τι είχαμε πει τότε. Γιατί όποια πέτρα και αν σηκώσεις, κυρία Βιέρη, θα βρεις από κάτω την Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιοδήποτε αντιλαϊκό, αντεργατικό μέτρο πάρθηκε αυτά τα χρόνια. Σε οποιαδήποτε, αν θέλετε, επιδρομή σε βάρος των λαών, είτε αυτή αφορά τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, είτε και επιδρομές σε βάρος των λαών με πολεμικές ενέργειες και με κάθε τρόπο ώστε να μπορέσει το κεφάλαιο να επενδύει, να κερδίζει, να μπορεί να έχει από κάτω τους λαούς με χαμηλό κόστος, με, όπως το λένε αυτοί, με μειωμένα δικαιώματα. Εμείς δίνουμε τη μάχη ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι από την μεριά που την εμφανίζονται οι ευρωσκεπτικιστές, οι εθνικιστές ή οι ευρωλάγνοι και οι άλλοι οι κοσμοπολίτες που είναι οι διόψεις του ίδιου νομίσματος που θέλουν μια διαχείριση είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικό τρόπο αλλά για να διαχειρίζονται τον καπιταλισμό. Εμείς δίνουμε τη μάχη για να οργανωθούν οι λαοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους, να ζήσουν καλύτερα για να έχουμε μια προοπτική, ο πλούτος που παράγεται να πηγαίνει για τις ανάγκες του λαού και όχι των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει σύγκρουση τώρα με το ίδιο το καπιταλιστικό κίνημα και την ανατροπή. Βέβαια, έχετε και τη βουλευτική εμπειρία, έχετε και την εμπειρία του συνδικαλιστή. Γνωρίζετε πολύ καλά και τα θέματα των συνταξιούχων. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο σας για αυτή τη δήλωση που έκανε, την επισήμανση από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος, την έκθεσή της, έτσι όπως αυτή αναγνώστηκε από τον επικεφαλής της, τον κύριο Στουρνάρα, σε σχέση με τα αναδρομικά και τις δικαστικές αποφάσεις. Τελικά, ποιον πρέπει να ακούσει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε να σας πω, τα αναδρομικά που διεκδικούνται ή τα δικαιώματα των συνταξιούχων που διεκδικούμε έχουν αφαιρεθεί με πολιτικές αποφάσεις. Ούτε οι συντάξεις δόθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, ούτε τα δικαιώματα του λαού και των εργαζομένων και των συνταξιούχων δόθηκαν, ούτε η κοινωνική τους ασφάλιση με δικαστικές αποφάσεις και δικαστήρια. Δόθηκαν από τους αγώνες του λαού, υποχρέωσαν τις κυβερνήσεις να σκύψουν, να δώσουν δικαιώματα κάτω από τους αγώνες αυτούς και τα λοιπά. Σήμερα που το εργατικό κίνημα κάπως αδυνάτησε και τα λοιπά, αυτοί προσπαθούν και αυτά που λέγαμε προηγούμενα να πάρουν πίσω αυτά τα δικαιώματα. Κύριε Κουμπορ, κάποιοι, δικαστικό ζήτημα. Με πολιτική απόφαση σε περασμένες κυβερνήσεις κόψανε τις συντάξεις. Τώρα λέτε ότι... Και τούτη η κυβέρνηση. Ναι. Και τώρα λέτε ότι έχει προθυμία για να τις επαναφέρει, γιατί γίνονται κάθε τόσο προσπάθειες αυτά, υπάρχουν καμπανάκια, υπάρχουν... Αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να γίνει, κυρία Αυγέρη, έχουμε και μια καθυστέρηση στον ήχο, γι' αυτό σας ακούω, ξέρετε, λιγάκι και σας. Έχει λοιπόν σημασία, με πολιτική απόφαση κόπηκαν, με πολιτική απόφαση να αποδοθούν. Αυτό εμείς το ζητάμε. Δεν μπορεί κάθε τόσο 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι να προσφεύγουν σε δίκες και αγωγές, να πληρώνουν δικηγορικά, μεγαλοδικηγορικά γραφεία για να τους αποδοθούν ό,τι τους έχει αφορηθεί με πολιτική απόφαση. Και, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε τραβήξει τα πάνδυνα. Το ρόλο της αυτό τον έχει παίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και συζητάμε, και οι κυβερνήσεις που υπηρετούν αυτές τις πολιτικές. Και οι προηγούμενες και τούτη η κυβέρνηση. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις. Πείτε ότι έχει την πρόθεση οποιοδήποτε, τώρα νομίζω ότι δεν εξαρτάται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά πρωτίστως από έναν Υπουργό Οικονομικών.
πείτε ότι έχει την πρόθεση, ότι βγαίνουν και τα λεφτά. Όταν βγαίνει ο κεντρικός τραπεζής και λέει μην το κάνεις γιατί θα έχουμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και όλο αυτό θα σημαίνει οπισθοχώρηση και θα σημαίνει και ένα εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία της ανάτασης ελληνικής οικονομίας. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο σας για την Τράπεζα της Ελλάδας. Και οι δύο διαχειριστές του καπιταλισμού. Ναι. Και οι δύο διαχειριστές του καπιταλισμού είναι και ο καθένας παίζει το ρόλο του από αυτούς. Βεβαίως και ο κύριος Τουρνάρας τι είναι. Είναι τραπεζίτης του κεφαλαίου και θέλει να προασπίσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί τα ίδια συμφέροντα προασπίζουν. Τώρα ποιος θέλει να παίζει το ρόλο του καλού και του κακού, αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ξέρουμε ότι χάσαμε και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι δικαιώματα αυτά τα χρόνια μας τα σάρωσαν. Ξέρουμε και το δέχεται η κυβέρνηση αυτό που θα σας πω, ότι 63 δισεκατομμύρια κόπηκαν από τις συντάξεις και απαιτούμε με πολιτική απόφαση να αποδοθούν ό,τι μας οφείλουν. Όλα μας τα διεκδικούμε, γιατί δεν διεκδικούμε απ' αλλού. Διεκδικούμε αυτά που πληρώσαμε από τον πλούτο που έχουν παράξει και από τα παιδιά μας. Και εσείς που είστε εργαζόμενοι σήμερα, παραδείγματος χάρη, πληρώνετε για ορισμένα πράγματα τα οποία δεν θα τα πάρετε ποτέ. Τα δώρα, ας πούμε, τα πληρώνετε και δεν θα τα πάρετε ποτέ. Όπως και εμείς τα πληρώσαμε και δεν τα παίρνουμε. Άρα λέτε ότι σε περίπτωση που αναλυθεί μια πολιτική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, τώρα μιλάμε για την παρούσα κυβέρνηση, το ΚΚΕ θα δώσει θετική ψήφο σε αυτή. Κοιτάξτε, σε οποιοδήποτε πρόβλημα όλες οι κυβερνήσεις έκαναν κάποιες ρυθμίσεις θετικές, βεβαίως τις στηρίξαμε. Βεβαίως τις στηρίξαμε. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα. Και βλέπετε, μπορεί να σου δίνουν ένα για τα μάτια του κόσμου, αλλά από την άλλη μεριά σου κόβουν δικαιώματα και σήμερα που μιλάμε, κυρία Αβιερή, να σας πω. Αυτοί οι συνταξιούχοι που θα βγουν από το 19 θα έχουν μια πολύ μεγάλη έκπληξη στις αποδοχές τους. Θα έχουν μια πολύ μεγάλη περιοχή. Με συγχωρείτε, περικοπή. Από την διαφορά αυτή που προκύπτει από την προσωπική διαφορά. Και άλλα. Τώρα μπορεί να σταθούμε εδώ και να μιλάμε πολλές ώρες για εκείνα που έχουν περικοπεί και εκείνα που πρόκειται να περικοπούν. Θα ήθελα λίγο να πάμε και στην μάχη για τις ευρωεκλογές. Εντάξει, το ένα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο έχει παρουσία στην ευρωομάδα, αυτή την θητεία της οποίας τέλος πάντων δοκιμάζεται τον Μάιο. Δεν αισθάνεστε έτσι μία μοναξιά ως Κομμουνιστικό Κόμμα? Είσαστε, νομίζω, από τα μοναδικά κομμουνιστικά κόμματα που έχουν εκλεγεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εμείς δεν νιώθουμε καμία μοναξιά, γιατί δεν νιώθουμε μοναξιά. Αναφέρουμε βέβαια στους συσχετισμούς, έτσι. Είναι μεταφορική παρατήρηση αυτή. Κοιτάξτε, δεν νιώθουμε καμιά μοναξιά λοιπόν και από τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων, γιατί εμείς δεν νιώθουμε καμιά μοναξιά από το λαό. Και ακριβώς οι λαοί πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία απέναντι σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς και τους δίνεται η δυνατότητα και στον ελληνικό λαό μέσα από τις ευρωεκλογές να εκφράσει ένα δυνατό όχι. Πολύ δυνατό όχι. Και το δυνατό όχι θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αν ψηφιστεί το ΚΚΕ, που με συνέπεια δίνει αυτή τη μάχη, σας είπα από ποια θέση προηγούμενα, από τη θέση των δυνάμεων εκείνων που πραγματικά πρέπει να παλέψουν, δηλαδή του εργατικού λαϊκού κινήματος, για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα, γιατί πλούτος υπάρχει να ζήσουμε καλύτερα. Αλλά όμως βλέπετε και οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια γραμμή για το πώς θα αφαιρέσουν εργατικά λαϊκά δικαιώματα σε όφελος του κεφαλαίου. Υπάρχουν κυρίαρχο σε αυτή την προεκλογική μάχη για τις ευρωεκλογές, τον αγώνα ενάντια στο φασισμό, την άνοδο της ακροδεξιάς, του ναζισμού, βάζω και τις αριστερές δυνάμεις, βάζω και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια συμπόρευση σε αυτό το κοινό μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά? Γιατί να μην υπάρχει? Είστε και εσείς καμένοι. Ο κ. Ζαριανόπουλος είναι από αυτούς που έχουν κυνηγηθεί. Νομίζω ότι έχει απαγορευτεί και η είσοδό του σε μια χώρα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην Ουκρανία. Δεν μπορεί να την επισκεφτεί, επειδή είναι κομμουνιστής. Κυρία Αβιερή, ο φασισμός είναι γέννημα και η ακροδεξιά του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Όποιος δεν παλεύει ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, και αυτό είναι μόνο το ΚΚΕ, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αξιοποιεί αυτές τις δυνάμεις, θέλει να φτιάχνει ψεύτικες αντιπαραθέσεις μέσα στο λαό κτλ. Οι λαοί πράγματι μπορούν να αντισταθούν απέναντι στο φασισμό, στηρίζοντας το ΚΚΕ, δηλαδή τη δύναμη εκείνη που είναι ενάντια στη μήτρα που τον γεννάει. Και εν πάση περιπτώσει,
δεν μπορεί να βαφτίζουμε ορισμένες δυνάμεις όπως τις θέλουμε. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση κυβερνούσε με τους ΑΝΕΛ. Τι είναι αυτό? Προοδευτική δύναμη ήταν η ΑΝΕΛ. Ένα ακροδεξιό, ομοφοβικό κτλ. Κόμμα ήταν, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια είχε από κοινού την κυβέρνηση με την λεγόμενη αριστερά, όπως θέλει να λέγεται σήμερα, και να αυτοπροσδιορίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, δεν μπορεί δεν μπορεί να αντιπαλέψει κανείς την δύναμη του φασισμού από αυτούς που τους στηρίζουν, από τη μήτρα που τους γεννάει. Ακριβώς το λαϊκό κίνημα. Τελευταίο σχόλιο σας και για αυτήν τη σημερινή ιστορική παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Σκόπια, την πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Βέβαια, ξέρουμε πολλές φορές, έχουμε φιλοξενήσει και τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είναι γνωστές, γιατί ψήφισε κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς παράτες στρατιωτικές, χωρίς εθνικισμούς. Έγινε μια λιτή υποδοχή του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Ζάεφ. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας. Πάντα ενάντια στους εθνικισμούς δεν μάχονταν το Κομμουνιστικό Κόμματος Ελλάδος. Γιατί αυτό είναι κακό, η σημερινή εικόνα? Πέρα από ότι εγώ δεν την μπόρεσα να την παρακολουθήσω όλη αυτή την λιτή ή άλλη, δεν έχει σημασία όμως αυτό, γιατί η μορφή και το περιεχόμενο είναι διαφορετικά πράγματα, όπως ξέρετε, μπορεί να παρουσιάζονται. Το ζήτημα, τα έχουμε πει πολλές φορές, κυρία Βιέρη, αυτή η συμφωνία επευλήθηκε από το ΝΑΤΟ. Επευλήθηκε για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Όταν ενισχύεται και όταν η κυβέρνηση, η δική μας, συμφωνεί να ενισχυθεί ένας δολοφονικός μηχανισμός που είναι το ΝΑΤΟ, τότε δεν μπορεί καμία, όπως είπατε, τέτοια εκδήλωση με τέτοιο χαρακτήρα να κρύψει την ουσία και την πραγματικότητα. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, αυτή η συμφωνία είναι επικίνδυνη, αυτή στηρίζει τους εθνικισμούς και φυσικά όλες τις αντιπαραθέσεις στους λαούς, γιατί τέτοιες αντιπαραθέσεις θέλει το ΝΑΤΟ, θέλει τις διαφορές, καλλιεργεί τις διαφορές, είναι υπεύθυνο για τις διαφορές που καλλιεργεί ανάμεσα στο λαό και για τους πολέμους που θέλει να κάνει για να αρπάξει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος.